συνεργάτη μας, ερευνητή του ΕΛΙΑΜΕΠ και του Ινστιτούτου Μπεν Κουριών, Γαβριήλ Χαρίτο, για να δούμε τώρα τα νεότερα και τις προσδοκίες, αν θέλετε, αν υπάρχουν βεβαίως, για την σύνοδο αυτή. Γαβριήλ. Πριν την είδηση για την απελευθέρωση των δύο εχμαλώτων, που έχει επιβεβαιωθεί και η ταυτότητά τους από τους Ισραηλινούς και αυτή τη στιγμή είναι στα χέρια του Ερυθρού Σταυρού, θεωρούσαμε ότι η αυριανή συνδιάσκεψη δεν θα έχει ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα για το τι αναμένεται να συμβεί στη Λωρίδα της Γάζας. Με τη νέα εξέλιξη όμως έχουμε νέα δεδομένα και πλέον η διάσκεψη αυτή σε πρακτικό επίπεδο θα μπορούσε να σημαίνει πολλά σε σχέση με τη μοίρα της χερσαίας επιχείρησης και τον τρόπο με τον οποίο το Ισραήλ ίσως θα αντιμετωπίσει τη νέα πραγματικότητα εάν βλέπει τους εχμαλώτους του να απελευθερώνονται έναν-έναν από την Χαμάς. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι η συνδιάσκεψη αυτή συμβαίνει σε αυτή τη χρονική περίοδο, συμμετέχουν χώρες της περιοχής και στις χώρες της περιοχής είναι η Κύπρος και η Ελλάδα, δύο χώρες που έχουν καλές σχέσεις και με το Ισραήλ και με την Παλαιστινιακή ηγεσία που αναγνωρίζεται από τη διεθνή κοινότητα, και σε αυτή τη συνδιάσκεψη ίσως δούμε τις αρχικές ανταλλαγές απόψεων για το τι θα συμβεί την επομένη του τέλους του πολέμου ή την επομένη του τέλους αυτής της περιπέτειας. Αυτό θα το δούμε πλέον αύριο και θα έχει πολύ ενδιαφέρον ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αυτής της συνδιάσκεψης και το τι θα συμβεί αύριο, την επαύριο, της πρώτης απελευθέρωσης εχμαλώτων από την Χαμάς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε χαιρετώ.